Από τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου και τη Σχολή Αλεξιπτωτιστών, 3 στελέχη των ειδικών επιχειρήσεων και 2 εκπαιδευτές της σχολής βρέθηκαν στην αεροπορική βάση του Fort Bragg στη Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις συμμετείχαν για πρώτη φορά σε μία από τις πλέον καθιερωμένες μεγάλες πολυεθνικές αεραποβατικές ασκήσεις επί αμερικανικού εδάφους, την Operation Toy Drop. Διήρκησε 10 ημέρες. Το πρόγραμμα περιλάμβανε εκπαίδευση πρωί-απόγευμα όσον αφορά τα αντικείμενα ρήψης αλεξιπτωτιστών στατικού ΙΜΑΝΤΑ και διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης. Μία μέρα επίγειο εκπαίδευση όσον αφορά την ελεύθερη πτώση. Ήταν μια μεγάλη εμπειρία για το προσωπικό της χώρας που συμμετείχε εκεί, διότι επισκεφθήκαμε μία από τις μεγαλύτερες βάσεις στον κόσμο και συνεργαστήκαμε με άλλες σύμμαχες φίλες χώρες του ΝΑΤΟ. Ανταλλάξαμε απόψεις, πήραμε τεχνογνωσία. Ήταν η πρώτη φορά που μονάδα ειδικών επιχειρήσεων συμμετείχε σε μία επιχείρηση τέτοιας έκτασης. Πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 10.000 ανοίγματα στατικού ΙΜΑΝΤΑ. Κατά τη διάρκεια αυτών των ανοιγμάτων μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων περί αλεξιπτωτισμού και η δυνατότητα να βρούμε μεθόδους και διαδικασίες οι οποίες έχουμε κοινά σημεία ή διαφοροποιήσεις με τα σύμμαχα κράτη. 10 χώρες σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμμετείχαν με αντίστοιχα στελέχη τα οποία εκτελούσαν άλματα από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο φως από αμερικανικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε και ανταλλαγή πτερήγων, αφού αρχηγοί ρήψεως είχαν την ευθύνη και τελικά έριξαν μεικτές ομάδες με αλεξιπτωτιστές τόσο της δικής τους χώρας αλλά και ξένων χωρών. Πράγμα που σημαίνει στον κόσμο του αλεξιπτωτισμού ότι είναι πιστοποιημένοι από την εκάστοτε χώρα, ότι έχουν δει και ανταλλάξει γνώμες και μεθόδους διαδικασίες ρήψεως, και σίγουρα αποτελεί κάτι τιμητικό για τον αλεξιπτωτιστή. Όλα τα στελέχη που εκπροσώπησαν τις ελληνικές ειδικές δυνάμεις και δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων είναι έμπειροι αρχηγοί ρήψεως στατικού ΙΜΑΝΤΑ ή ελεύθερης πτώσης. Η αποκτηθήσα εμπειρία τους ήδη μετουσιώνεται καθημερινά σε γνώση, την οποία μεταλαμπαδεύουν στα πολυάριθμα σχολεία των αλεξιπτωτιστών ή την εφαρμόζουν στην επιχειρησιακή εκπαίδευσή τους σε όλο τον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο.